Παναθηναϊκός Καλαμάτα 1-0, Όφη Λάρισα 0-0, Παναθηναϊκός Αθηναϊκός 0-0, Παναχαϊκή ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Πανιώνιος 2-0, Εθνικός Ηρακλής πριν από λίγο 1-4 και χθες Πανιλιακός Ολυμπιακός 0-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ προηγείται πάντα με 50 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 49, Ολυμπιακός 47, Όφη 36, Θεσσαϊκός και Ηρακλής από 29, στην 7η θέση ο Ιωνικός με 25 βαθμούς, στην 8η είναι 7 ομάδες από 24 βαθμούς, ο Απόλλων ο Πανιλιακός του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής. Στην Πάτρα, η πρωτοπόρος ΑΕΚ σκόνταψε παρά το γεγονός ότι κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με γκολ του Μπορμπόκη που δέχτηκε έξυπνη πάσα από τον Κετσπάγια. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο 35ο λεπτό να ισοφαρίσουν με δυνατό σουτ του Μικέ που δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Ατματζίδη. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με τον Αθηναϊκό παρά το γεγονός ότι έχασε πέναλτι με τον Βαζέχα στο 80ο λεπτό όταν ο Πολωνός έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ο Απόλλωνας, όπως και στο κύπελο, έτσι και σήμερα ήταν καλύτερος της Ξάνθης και προηγήθηκε γρήγορα στο σκορ με τον Νικολαίδη. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, σε φάουλ του Νέτσας, ο Βρίζας με υπέροχη κεφαλιά πέτυχε την ισοφάριση. Όμως λίγο αργότερα, ο Νικολαίδης πέτυχε το 2-1 με σουτ και αφού η μπάλα πέρασε τη γραμμή, ενώ ο ίδιος παίκτης ολοκλήρωσε το 3 από το Απόλλωνα με χτύπημα πέναλτι για να γράψει έτσι το τελικό 3-1. Στην έδεσα, ενώ ο Μιρτσέκης με ένα απίθανο γκολ έδωσε τη χαριστική βολή στον Εθνικό και πέτυχε το 3-1. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 81ο λεπτό ο Κωνσταντινίδης, αφού σε κόρεν του Μπορμπόκη η μπάλα βρήκε πρώτα το δοκάρι της εστίας του Κάντα. Στον Προμπό τώρα που φαίνεται. Και το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους. Στην περιγραφή είναι ο Στέλιος Βάνας. Το λεπτό η Παναχαϊκή στο προσκήνιο από τα δεξιά. Ο Βαβαΐτσης μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να κάνει φάουλ. Θα γυρίσει. Κανείς όμως από τους παίκτες της Παναχαϊκής δεν είναι κοντά να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. 12ο λεπτό. Ο Κετσπάγια θα περάσει μια παλιά διαγώνια για τον Μπορμπόκη. Αυτός θα πλασάρει έξυπνα τον Καρασάβα. 1-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 12ο λεπτό με το κοντινό πλασέ του Μπορμπόκη. Ο Κωστής για την ΑΕΚ από τα αριστερά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή πολύ γρήγορος, θα σουτάρει, η μπάλα θα φύγει out. 22ο λεπτό, ένα σουτ μακρινό από τον Κλάιχ, η μπάλα θα βρει το οριζόντιο δοκάρι. Ο Κασάπης από τα αριστερά θα γυρίσει για τον Μπατίστα, αυτός τρώνει στον Κετσπάγια το σουτ, η απομάκρυνση από τον Καρασάβα. Σαβεύσκι βάζει το πόδι του ο Συρίγος, δεν μπορεί, ο Κωστής μπαίνει στη φάση, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει από την άλλη πλευρά, ο Τσάρτας κοντρολάρει, φέρνει την μπάλα στο έδαφος, έτοιμος να κάνει μια σέντρα σουτ, ο Αργυρόπουλος θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Βαΐτσης με τον Μικέ, το σουτ, οι κόντρες, η μπάλα θα στρωθεί στον Μικέ, το σουτ, ένα φοβερό γκολ από τον Χρήστο Μικέ, η Παναχαϊκή ισοφαρίζει στο 35. Παναχαϊκή ΑΕΚ 1-1. Εδώ οι πανηγυρισμοί από τους παίκτες της Παναχαϊκής και εδώ το υπέροχο αριστερό σουτ του Μικέ. Στο 7ο λεπτό, ο Κωστής σε μια προσπάθειά του, ο Καρασάβας θα πέσει και θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ο Μπορμπόκης θα παίξει τον αδίο με τον Τσάρτα, αυτός θα γυρίσει με το τακουνάκι, Μπορμπόκης πέφτει στο έδαφος, η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Καρασάβα. Μπορμπόκης από τα δεξιά, θα βγάλει τη σέντρα για τον Μπατίστα, δεν θα προλάβει τελικά, θα διώξει ο Ρούσος σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Τσάρτα, μια πρώτη κεφαλιά από τον Δημητριάδη. Δεν θα μπορέσει ο Μπατίστα από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.